δεν άντεξε τις ρηπές του ανέμου ένα από τα αγέροχα πεύκα του Μασταμπά, με αποτέλεσμα να κοπεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και να πέσει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας του ζημιές. Εκτός του βάδι είχαμε ένα συμβάν, ένα πεύκο το οποίο, να σημειωθεί, είχαμε αραιώσει το καλοκαίρι. Είχαμε κάνει δηλαδή εργασίες αραιώσης του. Δυστυχώς έπεσε με το δυνατό αέρα. Απόψε το βράδυ, κατάπτωση δέντρου, πεύκου, στην οδό Ατσιπάδων στο Μασταμπά. Με ζημιές επίσης σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, χωρίς να προκληθεί κανείς τραυματισμός σε πολίτες. Η περιοχή δυστυχώς είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, σημασμένη. Έχει πάρα πολλά πεύκα. Είναι επικίνδυνα, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Ένα τμήμα του πέτρινου προστατευτικού τείχου στον Καράβολα, στην εκβολή του ποταμού Δρακουλιάρη, κατέρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Επαναλαμβανόμενα κύματα κακοκαιρίας ήδη έχουν περάσει αυτό το εορταστικό 15ήμερο τα δύο πρώτα κύματα, το Χριστουγεννιάτικο και το Πρωτοχρονιάτικο, τα οποία είχαν, θα έλεγα, αυλαβή διέλευση από την περιοχή μας. Το δεύτερο αυτό μετεωρολογικό σύστημα που επηρέασε την Κρήτη είχε ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά από τη μια το δρυμή ψύχος και από την άλλη τους θυελώδεις βοριάδες που προκάλεσαν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του νησιού. Μετά από βελτίωση των επικρατουσών καιρικών συνθήκων, αναπνέουν πλέον άνεμοι εντάσσεως 7-8 μποφόρ. Οπότε επιτρέπεται ο απόπλους των δρομολογημένων επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Ηρακλείου για το λιμάνι του Πειραιά. Για τον απόπλου των πλοίων, μάλιστα, χρειάστηκε και η συνδρομή ρημουλκών, καθώς οι άνεμοι που έπνιαν ήταν ακόμα ισχυροί. Λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα σύμφωνα με την ναυτική τέχνη μέσα, όπως είναι τα ρημουλκά ασφαλείας, προκειμένου να διεξάγεται ο απόπλους και ο κατάπλους με την απόλυτη ασφάλεια. Και το βράδυ θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα δρομολόγια. Ακριβώς. Αναμένεται να καταπλέψουν στο λιμένα μας βραδινές ώρες τα δύο πλοία που έρχονται από το Πειραιά και μετά την φόρτωσή τους θα ακολουθήσει ο απόπλους τους. Σε ό,τι αφορά τα βροχομετρικά στοιχεία, φαίνεται πως η γη στον νομό Ηρακλείου ποτίστηκε για τα καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Αγία Βαρβάρα το ύψος της βροχής έφτασε τα 45,2 χιλιοστά. Στο Μεσοχωριό τα 38,6 χιλιοστά, τη Γέργερη τα 71,8, στο Καστέλι Παιδιάδος τα 33 χιλιοστά, στα Βορίζια τα 110 χιλιοστά, στο Ζαρό τα 104, στα Πεζά 17 χιλιοστά, ενώ και στο Δυτικό Ηράκλειο το ύψος της βροχής έφτασε τα 23,8 χιλιοστά.